Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκυοπλαστική σε διαβητικούς. Γνωρίζουμε εδώ και τουλάχιστον 40 έτη τη σχέση του διαβήτη με την Στεφανία Νόσο. Ξέρουμε ότι το 55% περίπου των διαβητικών έχει και Στεφανία Νόσο, ενώ από τους ασθενείς που έρχονται με οξύ Στεφανίου συνδρόμο έχουν διαβήτη το 25-30%. Από τους ασθενείς που κάνουν αγκιοπλαστική, διαβήτη έχει το 15-25%. Από τους ασθενείς που κάνουν χειρουργείο αορτοστεφανίας παράκαμψης, περίπου το 40% είναι διαβητικοί. Θεωρείται ισοδύναμο τη Στεφανία Νόσου ως παράγοντας κινδύνου, ενώ η πρόγνωση της Στεφανίας Νόσου στον πληθυσμό των διαβητικών φαίνεται ότι είναι αρκετά βαριά. Αναφέρεται θνητότητα 45% στα 7 έτη και 75% στα 10 έτη στους ασθενείς που έχουν Στεφανία Νόσου. Σε αυτούς που έχουν ήδη υποστεί έμφραγμα, το 50% έχει θνητότητα περίπου στα 5 έτη, ενώ επιβαρύνεται η πρόγνωση των ασθενών με ασταθή στη Θάνχη κατά 57% στην Oasis Registry, ενώ αυτοί που παρουσιάζονται με σοκ εξαιτίας εμφράγματος και έχουν διαβήτη έχουν επιβάρυνση της πρόγνωσής τους κατά 36%. Τι χαρακτηριστικά έχει ο διαβήτης που κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών με αγκιοπλαστική? Η αγκιοπάθεια του διαβήτη, με κύριο χαρακτηριστικό ότι είναι έντονες επασβεστώσεις στο μέσο χιτώνα, οι οποίες επιτείνονται από τη χρόνια νεφρική νόσο που συνήθως παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί και οι οποίες προκαλούνται και μεσολαβούνται ενδεχομένως και από την εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης, η οποία έχει προφλεγμονώδεις ιδιότητες. Η μυοκαρδιακή δυσλειτουργία του διαβήτη σαφέστατα επηρεάζει την πρόγνωση των ασθενών αυτών, ενώ έχουν βρεθεί ότι υπάρχουν διαταραχές και στο μεταβολισμό φαρμάκων. Έχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι οι ενεργοί μεταβολίτες της κλοπιδογρέλης είναι σε μικρότερα επίπεδα στους διαβητικούς ασθενείς. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια κλινική απόδειξη ότι χρειάζεται να ακολουθούμε άλλη φαρμακοθεραπεία ή με άλλη διάρκεια στους διαβητικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε αγκιοπλαστική. Τα ανατομικά χαρακτηριστικά του διαβήτη περιλαμβάνουν ότι έχουμε συχνότερα βλάβες στο στέλεχος, πολυαγκιακή νόσο, πολύ μικρά αγκία, διάχυτη νόσο. Έχουμε φλεγμονώδη διήθηση στο τείχωμα των αγκίων, έχουμε μεγαλύτερους νεκροτικούς πυρήνες, μεγαλύτερες επασβεστώσεις, περισσότερες εξελκώσεις και παρουσία θρόμβων, ακόμα και σε μη ενοχές βλάβες, σε ασθενείς που παρουσιάζονται με οξέα Στεφανία σύνδρομα. Πώς θα επαναγκαιώσουμε τους ασθενείς με διαβήτη? Όπως επαναγκαιώνουμε όλους. Τα κριτήρια μας είναι τα ίδια. Σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες, δεν διαφοροποιούμαστε επειδή ο άρρωστος μας είναι διαβητικός. Εκεί που θα διαφοροποιηθούμε θα είναι στο είδος της επανεμάτωσης ενδεχομένως που θα επιλέξουμε για τους ασθενείς μας. Να πούμε αρχικά ότι η αγκιοπλαστική συγκριτικά με την στην σταθερή Στεφανία Νόσο, συγκριτικά με την βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία. Για παράδειγμα, στη μελέτη Κάρατζ, η οποία έχει πολλά τροτά σημεία, ένα από αυτά είναι και ότι δείχνει ότι οι διαβητικοί ασθενείς έχουν την ίδια πρόγνωση, είτε κάνουν αγκιοπλαστική είτε κάνουν φαρμακοθεραπεία, ενώ στο σκέλος των μη διαβητικών φαίνεται ότι η φαρμακοθεραπεία υπερτερεί της αγκιοπλαστικής. Στην μελέτη Μπάρι 2D φάνηκε ότι οι ασθενείς που έχουν διαβήτη έχουν την ίδια επιβίωση, έχουν τα ίδια μείζωνα καρδιαγγειακά συμβάματα, αλλά ενδεχομένως χρειάζονται συχνότερα επανεμάτωση. Συγκριτικά με την αορτοστεφανία παράκαμψη, η μελέτη Κάρδια έδειξε ότι σε ένα χρόνο περίπου παρακολούθησης, ότι οι ασθενείς με διαβήτη είχαν την ίδια επιβίωση, είτε κάνανε αγκιοπλαστική, είτε αορτοστεφανία παράκαμψη, όμως είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανάγκης επαναγκύωσης. Στη μελέτη Freedom φαίνεται ότι το σύνθετο καταληκτικό σημείο θανάτου εμφράγματος και εγκεφαλικού είναι μεγαλύτερο στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αγκιοπλαστική έναντι αυτών που υποβάλλονται σε αορτοστεφανία παράκαμψη. Όμως εδώ θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι ότι η μελέτη δεν θεωρείται ότι έχει επαρκή ισχύ για να συγκρίνει τους θανάτους, ότι το καταληκτικό σημείο καθοδηγείται κυρίως από τα περισσότερα εμφράγματα στο σκέλος της αγκιοπλαστικής, ενώ τα εγκεφαλικά στην πραγματικότητα είναι μικρότερα στο σκέλος της αγκιοπλαστικής. Για να ενισχύσουν λοιπόν στην ομάδα της Freedom τα αποτελέσματά τους στατιστικά, επέκτηναν την παρακολούθηση μέρος του αρχικού του πληθυσμού της μελέτης. Στο κομμάτι αυτό δεν φάνηκε ο θάνατος να είναι μεγαλύτερος στην εκτεταμένη παρακολούθηση, αλλά με ένα στατιστικό συλλογισμό όπου αθροίσανε τους θανάτους στον αρχικό πληθυσμό της μελέτης μαζί με τους θανάτους αυτών που ακολούθησαν εκτεταμένη παρακολούθηση, φάνηκε ότι εκεί υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Δεν ξέρω αν είναι σωστό στατιστικά, πάντως έτσι γράφτηκε. Τώρα, στην μελέτη Σύνταξ, στην υπομελέτη με τους διαβητικούς σε περίπου 450 άτομα, φάνηκε ότι δεν υπήρχε διαφορά στο καταληκτικό του θανάτου, εγκεφαλικού και με φράγματος του μυοκαρδίου. Οι διαβητικοί είχαν πράγματι μεγαλύτερη ανάγκη επανάληψης της επαναγκύωσης.
Ωστόσο, ο διαβήτης δεν φάνηκε να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα έκβασης, ούτε αναφορικά με άλλα σημεία, ούτε με τον θάνατο, και γι' αυτό δεν περιλαμβάνεται κιόλας στο Syntax Score 2, που περιλαμβάνει κλινικά χαρακτηριστικά. Και ενώ αναρωτιόμασταν αν όλα αυτά τα ευρήματα στους διαβητικούς έχουν να κάνουν και λίγο με το ότι χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες STEND που ήταν πρώτης γενεάς, στη μελέτη BEST, όπου συνέκρινε αγκιοπλαστική με βερόλιμο σε looting stent έναντι χειρουργικής επανεμάτωσης, ότι το σκέλος της αγκιοπλαστικής πήγαινε χειρότερα σε επιβίωση και στα υπόλοιπα καταληκτικά σημεία, και ότι ο διαβήτης είχε προγνωστική σημασία για την καλύτερη επιβίωση των ασθενών που υποβάλλονταν σε ορτοστεφανία παράκαμψη. Οι μεταναλύσεις δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα, δείχνουν ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αγκιοπλαστική ενώ έχουν πολυαγγειακή νόσο και διαβήτη και σταθερή στεφανία νόσο, έχουν χειρότερη έκβαση αναφορικά με θανάτους και εμφράγματα, αν και φαίνεται ότι ενδεχομένως να τα πηγαίνουν καλύτερα αναφορικά με τα εγκεφαλικά. Μια μετανάλυση παλαιότερων μελετών, σύμφωνη με την καλύτερη επιβίωση των ασθενών που υποβάλλονται σε ορτοστεφανία παράκαμψη, ενώ σε γενικές γραμμές δεν υπήρξε καμία μελέτη που να δείχνει ότι η αγκιοπλαστική είναι καλύτερη στους ασθενείς αυτούς. Οπότε, σε ποιους ασθενείς θα κάνουμε αγκιοπλαστική από αυτούς που έχουν διαβήτη? Μάλλον θα κάνουμε σε αυτούς που δεν έχουν προγνωστική νόσο και που έχουν επίμονα συμπτώματα παρά τη βέλτιστη θεραπεία και εφόσον το Syntax Score είναι χαμηλό. Στα οξέα στεφανιά σύνδρομα, μια λογική προσέγγιση είναι ότι αν έχουμε μια focal βλάβη, μια εστιακή βλάβη, να κάνουμε ταχεία επανεμάτωση με αγκιοπλαστική. Αν τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα, πολυαγγειακή νόσος, και έχουμε ανάγκη επίγουσας επανεμάτωσης, αν είναι στέμι ή αν είναι non-στέμι υψηλού κινδύνου, για παράδειγμα, να φτιάξουμε την ένοχη βλάβη και να συζητήσουμε στο Heart Team το τι θα κάνουμε με τις υπόλοιπες βλάβες του ασθενούς. Βέβαια, όταν έχουμε πολύ διάχυτη νόσο ή πολυαγγειακή νόσο που περιλαμβάνει τον εγγύς LAD και έχουμε καλή πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί αριστερή εσωμαστική, μάλλον το πιο φρόνιμο είναι να παραπέμπουμε τον ασθενή μας να χειρουργηθεί. Έχει σημασία το πόσο καλός είναι ο γλυκαιμικός έλεγχος του ασθενούς. Δεν έχουμε δεδομένα για το αν μας βοηθάει στην αγκιοπλαστική. Ένα έμεσο στοιχείο είναι, μελετώντας στον πληθυσμό της μελέτης Freedom τους ινσουλινοθεραπευόμενους με τους μη ινσουλινοθεραπευόμενους, φάνηκε ότι είχαν την ίδια πρόγνωση και μάλιστα ότι υπερτερούσε το σκέλος της αορτοστεφανίας παράκαψης εναντί της αγκιοπλαστικής και στα δύο σκέλη της μελέτης. Επίσης, υπάρχουν αρκετές μελέτες που μελετούν καρδιακά συμβάματα σε διαβητικούς που υπόκειται σε πολύ αυστηρό γλυκαιμικό έλεγχο. Δεν φάνηκε να βελτιώνονται αυτά. Δεδομένα δεν έχουμε για τις αγκιοπλαστικές τους ασθενείς αυτούς. Επίσης, δεν έχουμε δεδομένα για το αν βοηθάνε οι ευαισθητοποιητές στην ινσουλίνη έναντι των ασθενών που παίρνουν ινσουλίνη, αναφορικά με τα καρδιακά συμβάματα και πολύ περισσότερο με το αν ωφελούνται από την αγκιοπλαστική ή όχι. Σε αυτή την υπομελέτη της BARI-2D φάνηκε ότι οι ασθενείς που παίρνανε ευαισθητοποιητές της ινσουλίνης είχαν την ίδια πρόγνωση με αυτούς που παίρνανε ινσουλίνη. Τι κάνουμε με τη μετφορμίνη στους ασθενείς που τη λαμβάνουν και που πρόκειται να υποβληθούν σε αγκιοπλαστική? Θεωρείται ότι είναι λογικό να τη διακόπτουμε 48 ώρες πριν και να κάνουμε επανέναρξη 48 ώρες μετά. Ωστόσο, επειδή η γαλακτική οξέωση που παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί είναι εξαιρετικά σπάνια, η σύσταση των σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγών είναι να ελέγχουμε την εφρική λειτουργία και εφόσον τη δούμε ότι επιβαρύνεται κατόπιν της αγκιοπλαστικής, τότε να διακόπτουμε τη μετφορμίνη. Πρέπει να έχουμε ευαισθητοποίηση, γιατί όταν ανοιχνεύσουμε την έναρξη της γαλακτικής οξέωσης και τότε να υποβάλουμε τον ασθενή μας σε αιμοκάθαρση. Συμπερασματικά, έχουμε να πούμε ότι φαίνεται ότι ο διαβήτης επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση των ασθενών που υποβάλλονται σε αγκιοπλαστική και έχουν χειρότερη έκβαση από αυτούς που υποβάλλονται σε ορτοστεφανία παράκαμψη, ότι η στρατηγική επαναγκαίωσης δεν πρέπει να έχει μόνο την αγκιοπλαστική, αλλά πρέπει να επικεντρώνεται πολύ και στα φάρμακα και στην αυστηρή τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου και, στο rehabilitation του καρδιακού. Επίσης, θα πρέπει να μας προσφέρει και η έρευνα κάποια στοιχεία που να μας ξεκαθαρίσουν το τι φταίει στους διαβητικούς, ποιοι είναι οι μοριακοί μηχανισμοί ενδεχομένως που συνδέονται με τα δυσμενή χαρακτηριστικά τους, που κάνουν την αγκιοπλαστική λιγότερο καλή επιλογή σε αυτούς, και ενδεχομένως να μας προσφέρουν και όπλα ώστε να κάνουν καλύτερη και αποδοτικότερη την αγκιοπλαστική. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι ερωτήσεις θα είναι
Συντομότατες, γιατί επακολουθεί ένα δορυφορικό συμπόσιο. Οι σχολιαστές πρώτα και μετά ο κύριος Χάχαλης και κλείνουμε. Κύριος Δημαρέλης. Συγχαρητήρια για την ωραία παρουσίαση. Μόνο μια πολύ σύντομη ερώτηση. Αν στις μεγάλες μελέτες στους διαβητικούς ασθενείς έγινε διάκριση ανάμεσα αν είναι type 1 ή type 2 διαβητική και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με την χειρουργική επανεμάτωση σε μια από αυτούς τις δύο κατηγορίες. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι έχουν χειρότερη πρόσβαση διαβητική τύπου 1, όπως και γενικά οι ινσουλινοθεραπευόμενοι ασθενείς. Και είναι καλύτερη η αντιμετώπιση με ορτοστεφανία παρακαμψη σαφώς. Ο κύριος Μπάρπας. Συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο. Απλά να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι ο διαβητικός ασθενής είναι ασθενής υψηλού κινδύνου και έχει χειρότερη πρόγνωση από το μη διαβητικό, ανεξάρτητα της μεθόδου επανεμάτωσης. Και η επιλογή της μεθόδου επανεμάτωσης είναι μεγάλη σημασία και πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή. Ο κύριος Παπαϊωάννου Βραχιάος. Ήθελα να πω πάλι το εξής, ότι Syntax Core κάτω από 22 καλή είναι η αγκιοπλαστική εκτός αν έχουμε πρόσθετο κατιόντα και νόσο στελέχους και σε τριαγκιακή νόσο και νόσο στελέχους καλύτερη πρόγνωση όταν αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με καρδιοχειρουργική επέμβαση. Ευχαριστώ. Ο καθηγητής ο κύριος Χάχαλης. Συγχαρητήρια, η ομιλία ήταν εξαιρετική, τα καλύψατε όλα, αλλά θα ήθελα νομίζω να μας μείνει πού δεν πρέπει να κάνουμε αγκιοπλαστική, όχι πού πρέπει να κάνουμε αγκιοπλαστική, πού δεν πρέπει στους διαβητικούς και θα είμαι σαφής από τα guidelines. Στα guidelines λένε τα καινούρια της επαναγκύωσης ότι στην τριαγκιακή νόσο, εάν το Syntax Core είναι κάτω από 22, η αγκιοπλαστική είναι 2β, ούτε καν 2α, ακόμα και με χαμηλό Syntax Core, αλλά να είναι τριαγκιακή όμως η νόσος. Αυτό ας μας μείνει. Και σε Syntax Score 22-23 και πάνω, σε τριαγκιακή νόσο, είναι κατηγορία 3. Επίσης, νομίζω ότι μας διευκολύνει το Syntax Score με την έννοια ότι το Syntax Score, όπως φάνηκε στη Syntax, είναι αυτό που παίζει τον κύριο ρόλο για την κακή πρόγνωση στους διαβητικούς που υποβάλλονται σε αγκιοπλαστική. Επομένως, ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο, θα πρέπει να υπολογίζουμε το Syntax Score έτσι κι αλλιώς πλέον, και να είμαστε, τουλάχιστον αν είναι διαγκιακή νόσος, να μην φοβόμαστε σε χαμηλά μέτρια Syntax Score να κάνουμε και αγκιοπλαστική. Σε αυτούς επιτρέπω. Αλλά τριαγκιακή νόσος, τυφλά είναι, μην κάνει ουσιαστικά. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του καθηγητή του κυρίου Χάχαλη και ότι ο δημιουργός του Syntax Score, ο κύριος Χιάνος, ο αναπληρωτής καθηγητής, είναι μαζί μας. Ολοκληρώνοντας αυτό το τραπέζι, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους παραβρέθηκαν, τους ομιλητές.